Η Χρυσή Αυγή σήμερα με το νομικό της τμήμα καταθέτει μήνυση εις βάρος του φιλοτουρκικού κόρματος ΔΕΜ, του εκεί ψεύδο μουφθή και όλων των υπευθύνων για τις αποσχιστικές τάσεις που αυτοί οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει στη Θράκη μας. Στη Θράκη, και είναι χρέος της Χρυσής Αυγής να το τονίσουμε σε όλους τους Έλληνες πολίτες, να μάθουν τι γίνεται. Υπάρχει το τουρκικό προξενείο, το οποίο λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Ερντογάν και το οποίο έχει Τούρκους πράκτορες μέσα στην πατρίδα μας, οι οποίοι λένε ότι στην Θράκη υπάρχει τουρκική μειονότητα, πράγμα απαράδεκτο σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη της Λοζάνης. Από εκεί πέρα υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις από αυτούς τους παλιανθρώπους, θα μπορούσα να πω, του τουρκικού προξενείου και του συγκεκριμένου κόμματος. Η Χρυσή Αυγή θα κάνει τον αγώνα προκειμένου να αναδείξει στον ελληνικό λαό την πραγματικότητα και ελπίζουμε και έχουμε την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα κάνει το χρέος της. Είναι απαράδεκτο, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι στην πατρίδα μας, στα ελληνικά εδάφη, υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε για τουρκική μειονότητα. Να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά ότι η τουρκική μειονότητα στη Θράκη δεν υπάρχει. Υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα, την οποία η Χρυσή Αυγή τη σέβεται απόλυτα και θέλουμε να έχουν όλα τα δικαιώματά τους. Όμως από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλοι αυτοί είναι Έλληνες πολίτες και εδώ πρέπει να καταγγείλουμε τις ανθεληνικές κυβερνήσεις και παλαιότερα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, οι οποίοι είχαν οδηγήσει τους Έλληνες πομάκους στα γαμψά νύχια του τουρκικού προξενείου, όπως και τώρα αυτή τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και να τονίσουμε στον ελληνικό λαό ότι πριν από λίγους μήνες η Χρυσή Αυγή με συντονισμένες ενέργειες και με ερωτήσεις μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είχαμε καταφέρει και είχαμε κλείσει 4 τουρκικά παράνομα νηπιαγωγεία που λειτουργούσαν στην περιοχή της Θράκης, 2 στην Κομοτηνή και 2 στην Ξάνθη. Σε αυτά τα παράνομα τουρκικά νηπιαγωγεία, όπως καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας πολίτης, πέπαιρναν τα μικρά παιδάκια και τα γαλούχιζαν να είναι Τούρκοι. Αυτά λοιπόν τα κλείσαμε. Και σε απάντηση, τι έκανε το ανθεληνικό κράτος, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όρισε δίγλωσσα σχολεία μειονοτικά στην Ξάνθη μας και στην Κομοτηνή και είπε ότι εκεί πρέπει τα Ελληνόπουλα, τα μικρά αυτά Ελληνόπουλα, τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τους Τούρκους, να πηγαίνουν και να μαθαίνουν την τουρκική γλώσσα. Σε αντίθεση με αυτά που ζητάνε οι Έλληνες πομάκοι, που λένε ότι πρέπει να μαθαίνουν μόνο την ελληνική και την πομάκικη. Η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει τον αγώνα. Δεν χαρίζουμε τη Θράκη στους ανθέλληνες. Θα συνεχίσουμε με όποιο τίμημα.